Ένας που σου έχει χτυπήσει την πόρτα, ακόμα και Ελληνίδα μου πες. Βεβαίως. Να σου πει ψάχνουν δουλειά. Ναι, ναι, έτσι. Πρόσφατα. Πρόσφατος. Με παιδιά ήταν, είχε παιδιά, είχε οικογένεια. Και με πολλά προβλήματα, ας πούμε, οικονομικά. Γνώση της οικογένειας, αν θέλεις. Αν όχι όλης της οικογένειας, του σύζυγου. Α, δηλαδή ο σύζυγος ήταν σύμφωνος. Συνένεσε ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει άλλο πόρο ζωής, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε και αυτό. Συνένεσε η γυναίκα να γίνει, να γίνει πόρνη. Ναι. Κάποτε με λέγανε Ελένη, τώρα όλοι με φωνάζουν Τζένι. Πολλές δηλαδή Ελληνίδες στα χρόνια τώρα που δεν έχουν χρήματα της κρίσης καταφεύγουν στην πορνεία. Καταφέρουν. Και μια άλλη που είχα πέρσι. Μια Μαρία. Είναι εύκολη λύση. Είναι. Ότι είναι, γιατί βγάζουν λεφτά. Έχεις σκεφτεί με πόσους άντρες έχεις πάει? Όχι. Μέχρι που να ξεκινήσω, 2. Μετά, 1000.